Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκληση μέχρι την Ξάνθη. Παρά το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο παρουσίασε στο κέντρο κάποια προβλήματα, έχασε κάποια μέτρα, αλλά η υπεροχή που πήρε ο αντίπαλος ήταν ανούσια, γιατί ο ΠΑΟΚ ξέρει να αμήνεται και όταν δεν είναι στα καλά του. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί μια ομάδα να σε βρει σε κακή κατάσταση για να περάσει ένα 20 λεπτό κακό και να πέσεις πάνω σε επιθετικούς οι οποίοι θα σε διαλύσουν. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ βρήκε την ευκαιρία να κλείσει τα άκρα της αντιπάλου. Βέβαια, είχε σοβαρά προβλήματα από την πλευρά του Μάτος και του Λέοβατ, αλλά κάθισαν πάρα πολύ καλά. Πήγαν πάρα πολύ καλά οι αμυντικοί χαφ που έκλειναν και οι δύο στόπερ, τον Γουινές για παράδειγμα, ο Βαρέλα τον εξαφάνισε και δεν ξέρω αν ο Βαρέλα ήταν τόσο καλός ή σε άδεια κατάσταση ο Γουινές. Υπήρχε ένα συνδυασμό γεγονότων. Από εκεί και πέρα, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ ήταν ο Μητσακίδης, ο οποίος έδειξε συγκλονιστικά στοιχεία σπουδαίου Ευρωπαίου ποδοσφαιριστή. Έκοβε, πάσαρε, σκόραρε, πατούσε περιοχή, μάρκαρε χαμηλά και πήγαινε πάρα πολύ δυνατά στις φάσεις, δείχνοντας ότι προσαρμόστηκε σε ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο προσπάθησαν να επιβάλλουν παίκτες της Ξάνθης, δηλαδή ήταν χαμελέοντας ο Μητσακίδης. Για να γίνει όλο αυτό το σκηνικό βέβαια, ο ΠΑΟΚ πήρε, άρχισε να παίρνει από τα σέντερ φόρ του, μάλιστα είναι ένα δεύτερο σέντερ φορίσιο γκολ που βάζει ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος λέει ότι στα λίγα μέτρα μπορώ να εκτελώ και ψηλά και χαμηλά. Ήμουν απογοητευμένος από τον Ενρίκε, ο οποίος έδειξε ψογλανίστικη μεσοαμυντική συμπεριφορά και μπροστά δεν τα πήγε καθόλου καλά απέναντι στον Μπαξεβανίδη. Δηλαδή, τολμώ να πω ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ πήρε πάρα πολλά πράγματα από ποδοσφαιριστές που δεν περιμέναμε. Αντίθετα, τον Ενρίκε πήρε το τίποτα και ήταν η αιτία που θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να χάσει ακόμα και το παιχνίδι. Η πρόκριση τελείωσε για μένα. Ο ΠΑΟΚ είναι στον τελικό και για μένα, αν δεν πάρει το κύπελλο, θα είναι μεγάλη αποτυχία.